Μέχρι τώρα έχουν προσέλθει περίπου 100 συνάδελφοι. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα λίγη περισσότερη προσέλευση. Θα δούμε. Μέχρι τις 2-2,5 είναι ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα που θα μας δείξει και το ύψος της συμμετοχής. Νομίζω ότι γύρω στα 270 άτομα τελικά θα έρθουν να ψηφίσουν. Τα πράγματα είναι πιο εύκολα εδώ για σας. Είστε δύο υποψήφοι, οπότε δεν θα έχετε αγωνία εντός και εκτός εισαγωγικών ή αγωνία. Ναι, σήμερα τελειώνουμε εδώ με τις εκλογές και για τους προέδρους και για τους συμβούλους. Το 50-1 απαιτείται, όταν είναι δύο αντιλαμβάνεστε ότι αυτό γίνεται από την πρώτη Κυριακή. Το κλίμα είναι ήρεμο, συναδελφικό. Δεν είχαμε αντιπαραθέσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τα προβλήματα τα οποία μας ενώνουν είναι κοινά. Οι παραταξιακές διαφορές ή προσωπικές διαφορές πηγαίνουν στην άκρη, προκειμένου να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα που έρχονται, γιατί κακά τα ψέματα το δικηγορικό λειτουργήμα, επάγγελμα, έχει μπει σε μια κρίσιμη καμπή. Οι συνάδελφοι υποφέρουν. Υπάρχει μεγάλη ανεργία στον κλάδο, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και δυσκολεύουν χρόνο με το χρόνο. Καλούμαστε να προασπίσουμε αυτά τα συμφέροντα των συναδέλφων μας στο μέτρο του δυνατού και όπως μπορούμε. Είπατε ότι καλείστε να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα των συναδέλφων που πραγματικά βιώνουν δύσκολες εποχές. Πείτε μας κάτι πάνω σε αυτό αν εκλεγείτε ως πρόεδρος. Ακούστε, αυτό το οποίο ξέρουμε καλά ότι πάντοτε ενοχλεί την εξουσία και την εκάστοτε εξουσία είναι όταν τα θέματα της επικαιρότητας, αυτά που απασχολούν δηλαδή τον κλάδο το δικό μας, βρίσκονται στην επικαιρότητα. Κάναμε αποχή πολλούς μήνες, δεν καταφέραμε σχεδόν τίποτε, πληγωθήκαμε αντιθέτως και οι συνάδελφοι υπέφεραν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κανείς δεν μας υπολόγισε, κανείς δεν μας έδωσε σημασία. Εγώ πιστεύω ότι όταν το πρόβλημα διατηρείται στην επιφάνεια, δηλαδή ο εκάστοτε σύλλογος με δημοσιεύσεις, με συνεντεύξεις, με διάφορα άρθρα κλπ. Κρατάει το πρόβλημα στην επικαιρότητα. Αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουν οι εκάστοτε κυβερνώντες και νομίζω ότι αυτό είναι που τους ενοχλεί. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το μεγαλύτερο και το καλύτερο μέσω πίεσης προκειμένου να επιτύχουμε κάποια από αυτά τα οποία, τα ελάχιστα τα οποία προσπαθούμε και ζητούμε να γίνουν.